Τι κάνετε κύριε Νικό μας, πώς είστε? Καλημέρα, μια χαρά εσείς. Καλά. Λίγο ύπνο μας σου περισσεύει. Ναι. Στείλτο να. Εντάξει, στο Μιχάλη νομίζω εκεί πέρα ταλαιπωρήθηκε. Δεν τον περίμενα σήμερα το πρωί. Έτσι, είδες, έχει βγάλει κακό όνομα. Όχι, ίσα. Νομίζω ανθρώπινα το σκέφτηκα, αλλά τελείωσε χθες τη δουλειά. Τι ώρα ήταν, είχε πάει, 12. Μία, πες. Ναι, μία. Τι ώρα έχει πτήσει. Το πρωί. Μπήκε ειδικό τσάρτερ για να έχουμε το βίντεο πρωί. Τι έγινε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Νομίζω ότι okay, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ματς της Κυριακής για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Λαμία, γιατί το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, για να πάει το τριφύλι σε αυτόν τον μεγάλο τελικό με την ΑΕΚ στον Παπαρίνα, θα πρέπει πρώτα να έχει κάνει τη δουλειά, να την ολοκληρώσει τη δουλειά απέναντι στη Λαμία, σε μια έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύεται, απέναντι σε μια ομάδα που παραδοσιακά του βάζει δύσκολα. Δεν έχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Ο Φατίχ Τερίμ προετοιμάζει την ομάδα του έχοντας όλα τα διαθέσιμα όπλα στη διάθεσή του. Okay, δεν υπολογίζω πια ούτε και τον Μπαρτ Σέγκεφελτ, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό κάνει ατομικές προπονήσεις. Νομίζω ότι αυτό το οποίο μας έχει μάθει ο Τερίμ από τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι ότι η προπόνηση του Σαββάτου είναι αυτή που 9 στις 10 φορές ανοίγει τα χαρτιά του όσον αφορά την δεκάδα, και ειδικά στα τελευταία παιχνίδια το κάνει εντελώς ξεκάθαρα. Ναι, τους χωρίζει. Πάρε με αύριο τηλέφωνο λοιπόν να μου τα πεις. Εννοείται. Εσύ το μεταδίδεις. Ναι, ναι. Ο Ψάρας τι έγινε? Ο Ψάρας είναι στην Ιόνη. Κάνει τουρισμό, κάνει τουρισμό. Ο Ψάρας δεν θα πρέπει να γυρίσει και αύριο το πρωί, ας πούμε? Τι είναι αυτά τώρα? Τέλος πάντων, Μιχάλη μου, νομίζω καλή προϊστορία έχουμε μαζί σου. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω πολύ καλή. Οπότε θα σε πάρω. Την κάνει ξεκάθαρη την ενδεκάδα ο Τερίμ στην προπόνηση του Σαββάτου. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχει πολλές ή σημαντικές αλλαγές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε αύριο είναι αν θα επαναφέρει το 4-3-3, οπότε να βάλει τον Παλάσιος για παράδειγμα αντί του Σπόρα ή κάποιον άλλον εξτρέμ αντί του Σπόρα, ή αν θα διατηρήσει αυτό το 4-4-2 που έπαιξε και στο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Λαμία, με τον Σπόρα να ξεκινά στην ενδεκάδα μαζί με τον Ιωαννίδη. Επειδή υπάρχει το μάτς Τετάρτης με την ΑΕΚ, να αφήσουμε ανοιχτό αν θα κάνει κάποια αλλαγή για να έχει κάποιους ποδοσφαιριστές πιο φρέσκους σε αυτό το μάτς. Ίσως για παράδειγμα να έβαζε τον Μλαντένοβιτς αντί του Χουάνκαρ, ή ας πούμε στη μεσαία γραμμή να βλέπαμε κάποιον, ξέρω εγώ, τον Τζούρισιτς αντί του Μπακασέτα. Δεν νομίζω ότι έχει και πάρα πολλές πιθανότητες να το κάνει. Αυτό το οποίο νομίζω είναι ότι το πιο πιθανό σενάριο, περιμένοντας φυσικά και την αυριανή δοκίμη, είναι να βασιστεί σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που βασίζεται το τελευταίο διάστημα. Υπενθυμίζω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει τη στήριξη του κόσμου. Ανακοινώθηκε sold out τώρα από τη Λαμία. Ναι, οπότε φαντάσου ότι θα γίνει. Ναι. Εκτός, δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί είναι φίλοι της Λαμίας που έκαναν sold out. Στη οπότε Λαμία έχει, ότι έχει και πολλούς Παναθηναϊκούς και πολλούς Ολυμπιακούς και πολλούς Αεξίδες. Έχει πολλά. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια συνθήκη ιδανική για τον Παναθηναϊκό, παίζοντας επί της ουσίας σε εισαγωγικά έστω εντός έδρας, αλλά επαναλαμβάνω, το λέω για ακόμα μια φορά, δεν το λέω γιατί είμαι προληπτικός που είμαι, το λέω γιατί το πιστεύω, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πραγματικά. Πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στη διάρκεια των play-off. Το play-off. Είδαμε και το πρώτο μάτς τηλεοφόρο. Είχε τρομερές δυσκολίες στον Παναθηναϊκό. Άσχετα αν ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι αυτό, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με ένα λάθος, πάλι ατομικό και χοντρό λάθος, μπήκε με τη σωστή νοοτροπία μέσα στο γήπεδο. Και παρόλα αυτά ζορίστηκε. Δηλαδή το πήγε το μάτς στο όριο για να το πάρει. Οπότε είναι ψιλοαυτονόητο να το λες. Έχουμε την εικόνα, ξέρω εγώ, της Λαμίας στο παιχνίδι του Ολυμπιακού που διαλύθηκε στα έξω συνετέθη. Αλλά αυτό δεν είναι κανόνας. Όχι, αυτή ήταν η εξαίρεση. Αυτή είναι η εξαίρεση. Έτσι. Πολύ σωστά. Και απλά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει λίγο, αν θα μου έλεγες τι θα πρέπει να κάνει λίγο διαφορετικό σε σχέση με όλα τα προηγούμενα παιχνίδια των play-off, είναι αυτό το κομμάτι από την έναρξη του παιχνιδιού μέχρι το 20-25, εκεί όπου δέχεται γκολ πρώτος, εκεί όπου δείχνει να μην μπαίνει όσο καλά θα έπρεπε να μπει, εκεί όπου έχει πληρώσει αρκετά ατομικά λάθη, έτσι, και τον γκολ που δέχεται την προηγούμενη αγωνιστική από τη Λαμία είναι από ένα ατομικό λάθος του Κότσιρα, οπότε νομίζω αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού θα είναι πολύ σημαντικό για να δούμε με ποιον τρόπο ο Παναθηναϊκός
θα κάνει τη δουλειά. Τι άλλο, χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα στην Τουρκία για τον Ακαϊντίν ότι ο Παναθηναϊκός θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα των 4 εκατομμυρίων ευρώ με τη Φενερμπαξέ. Δεν υπάρχει αυτό, δεν επιβεβαιώνεται, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Από την άλλη όμως, και με δεδομένη την παραμονή του Φατίχ Τερίμ στον πάγκο του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, θεωρώ ότι και με την εικόνα που έχει ο Ακαϊντίν το τελευταίο διάστημα, ότι το Τριφύλι θα επιχειρήσει να τον κρατήσει. Να το συζητήσει. Να το συζητήσει. Όχι όμως σε καμία περίπτωση. Στα 4 εκατομμύρια. Να ενεργοποιήσει τη ρήτρα των 4 εκατομμυρίων. Ναι, νομίζω είναι υπερβολικό. Εδώ να θυμίσουμε ότι και ο Γετβαϊ πρέπει να αγοραστεί. Ποιο διαχείριση μιλάει. 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι η ρήτρα του Γετβαϊ από τη Λοκομοτίβ Μόσχας. Όπου και εδώ οι περισσότερες πιθανότητες είναι υπέρ της παραμονής του και προφανώς είναι και μια πολύ εύκολη περίπτωση. Γιατί στην περίπτωση του Γετβαϊ λες, OK, είναι 1,5 εκατομμύριο. Πάρτε το, μην μας απασχολείτε, μην μας κουράζετε, τον θέλουμε εδώ, είναι καλός και προχωράμε. Τα 4 εκατομμύρια καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα ποσό το οποίο πάρα πολύ δύσκολο Παναθηναϊκός θα διαθέσει για ένα κεντρικό αμυντικό. Και επίσης πρέπει να δούμε πώς θα τελειώσει η σεζόν. Δεν το λέω κατά ανάγκη για την απόδοση του Ακαϊντίν, του Γετβαϊ. Το λέω για το αν θα τελειώσει η σεζόν με τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή, αν θα τελειώσει η σεζόν με τον Παναθηναϊκό κυπελούχο και μη πρωταθλητή, άρα στο Europa. Αν θα τελειώσει η σεζόν με τον Παναθηναϊκό στο Conference. Αν είναι... θα τελειώσει η σεζόν τον Παναθηναϊκό και κυπελούχο και πρωταθλητή. Σωστά. αυτό δεν αλλάζει κάτι, προφανώς. Αλλά το λέω δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με την ευρωπαϊκή προοπτική του. Σωστά. Και σήμερα στη μία υπάρχει συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο της Αθήνας, του εραστέχνη του Παναθηναϊκού και του Δημάρχου της πρωτεύουσας, Χάρη Λούκα, οι οποίοι θα απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα τα οποία αφορούν το project του Βοτανικού, μετά και τις επιστολές των μελών στη διοίκηση της μάνας του Νόχου. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη που πρέπει να δοθούν απαντήσεις, πόσο μάλλον και πολύ περισσότερο από τη στιγμή που υπήρχαν αυτές οι δύο επιστολές που επί της ουσίας ζητούσαν εξηγήσεις για τη μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει και στις εγκαταστάσεις και με το θέμα των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη. Θα τα ακούσουμε εδώ ζωντανά από τον Μπιούνι.